Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Η εκπομπή On Camera, μπροστά από τις κάμερες και για αυτή την 5η, 21 του Σεπτέμβρη 2017, ζωντανά όπως πάντα από τα πλατό του Σύρος TV1. Πέμπτη λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζομαι να ολοκληρωθεί και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Καιρός βέβαια κρατάει καλοκαιρινές θερμοκρασίες, όπως και το πολιτικό θερμόμετρο συνεχώς ανεβαίνει. Μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση εξ αφορμής της ρύπανσης στον Αργοσαρονικό μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αυτή η πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή, να εκθέτει με τις πράξεις του και τα λεγόμενά του την κυβερνητική του παρουσία. Και βέβαια, επειδή δεν πιστεύω ότι και να παραιτηθεί θα αλλάξει κάτι σε αυτή την χώρα της Νέας Δαλματίας που λέγεται Ελλάδα, γιατί κράτος, έχω πει και το ισχυρίζομαι, δεν υπάρχει. Παρά τα όσα λέγονται, υπάρχει μόνον όποτε χρειάζεται το σύστημα να διατηρήσει κάποιες ισορροπίες, με εντολές βέβαια των τοκογλύφων έξω από εδώ και των εντολοδόχων πολιτικών προσώπων που βρίσκονται στα διάφορα σημεία της χώρας. Ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπόσχεται, κυρίες και κύριοι, πολλά, πάρα πολλά, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, αλλά πιστεύω ότι δεν πείθει πολλούς από εσάς. Εμένα τουλάχιστον δεν με πείθει, γιατί ο άνθρωπος, εκτός του ότι είναι ένας μεγάλος ψεύτης, δεν έχω πιστεί ότι λέει αλήθεια ή, εν πάση περιπτώσει, ότι πιστεύει αυτά τα οποία υπόσχεται ή προσπαθεί να υποσχεθεί για να αλλάξει κάπως το κλίμα. Βέβαια, τον βοηθάει το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, γιατί και δίπλα να κοιτάξεις ή να κοιτάξει ο Πρωθυπουργός, θα βρει χειρότερα πολιτικά από καΐδια, τα οποία προσπαθούν ή καιροφυλακτούν να αναλάβουν τις τύχες της διακυβέρνησης ή του σχηματισμού μιας υποτίθεται κυβέρνησης, ελληνικής κυβέρνησης, για να υπηρετήσει υποτίθεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, κάτι το οποίο βέβαια είναι ανέφικτο, και όσοι τουλάχιστον λένε ή ισχυρίζονται ότι θα αλλάξουν κάπως τα θέματα της καθημερινότητας των Ελλήνων και των Ελληνίδων, και αυτοί ψεύδονται. Και αναφέρουμε βέβαια και στον Κούλη και σε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν με διαφορούς τρόπους να επαναπαρουσιαστούν στο εκλογικό σώμα στις επερχόμενες εκλογές, που πιστεύω ότι θα γίνουν φέτος. Αυτή είναι η πολιτική μου αίσθηση. Φέτος κάποια στιγμή θα σκάσουν και οι πρόωρες εκλογές, τις οποίες θα ζητήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για να περισσώσει εκλογικά αποτελέσματα ικανά που να του δίδουν το πλεονέκτημα της παρουσίας του, του κόμματός του και του ίδιου στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Το χάσμα όμως το οποίο υπάρχει μεταξύ λόγων και πράξεων του κυρίου Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ μεγάλο, και βέβαια η μεγάλη ανεπάρκεια την οποία δείχνει στις ενέργειές του είναι ορατές σε ανθρώπους οι οποίοι βέβαια έχουν στοιχειώδη γνώση και ενημέρωση για να διαπιστωθεί αυτή η πολύ μεγάλη ανεπάρκεια στις ενέργειες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Και βέβαια αυτά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν σε ένα σημείο που θα τον παγιδεύσουν και θα τον τελειώσουν και αυτόν, όπως και προηγούμενους πρωθυπουργούς οι οποίοι πέρασαν και μίλησαν και έπραξαν αυτά τα οποία έπραξαν. Η κυβέρνηση βαδίζει χωρίς σχεδιασμό, δυστυχώς, και όταν δεν υπάρχει ο ανάλογος σχεδιασμός δεν πιστεύω ότι θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Οι επενδύσεις, οι περιβόητες επενδύσεις που ακούμε από το 2011-2012 και με τους προηγούμενους πρωθυπουργούς και με αυτά τα πολύ μεγάλα επιτελεία τα οποία υπήρχαν στις προσπάθειες τις οποίες έκαναν για να φέρουν επενδύσεις, μία από τα ίδια. Ως εκ τούτου λοιπόν,
ξένα κεφάλαια δεν βλέπω να έρχονται, μόνον κάποιοι γηπαετοί οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν τα σημικά της χώρας και τους πλωτοπαραγωγικούς πόρους της Ελλάδας για να τα εκμεταλλευτούν εποφελία των ξένων και όχι για ωφέλεια της χώρας και του ελληνικού λαού. Αυτό βέβαια δείχνει ότι θα έχουμε πολύ πολύ δρόμο ακόμη. Τα χειρότερα μάλλον δεν τα έχουμε δει ακόμη, δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει και αυτά θα τα διαπιστώσουμε στα επόμενα χρόνια με την πορεία και με τον τρόπο τον οποίο και εμείς σαν πολίτες, σαν Έλληνες πολίτες, αντιμετωπίζουμε τα διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν την χώρα, τους εαυτούς μας, τις οικογένειες, τις τοπικές μας κοινωνίες, τους δήμους, τις περιφέρειες και γενικά το μέλλον της χώρας. Δεν είμαι απεσιόδοξος, απλά είμαι προβληματισμένος για τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιεί πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού προσωπικού, πολιτικού προσωπικού, γιατί διαπιστώνω, κυρίες και κύριοι, ότι και στα μικρά αυτοδιοικητικά σχήματα, όπως είναι οι Δήμοι, ακόμα δεν τους έχουν προβληματίσει η δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες και οι Έλληνες και Ελληνίδες. Δεν στέκομαι στο ζήτημα της μεγάλης ανεργίας ή τα νούμερα τα οποία καταγράφουν ή αυτά τα οποία προσπαθεί με το αφήγημά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός να δημιουργήσει ένα κλίμα εφορίας σε πολλούς από εμάς. Πρέπει να είμαστε και πρακτικοί άνθρωποι και πρέπει να είμαστε και νοήμονες και να αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία την πραγματική ζωή την οποία βιώνουμε. Προσπαθούν βέβαια πολλοί πολιτικοί με τα αφηγήματά τους, είτε δήμαρχοι, όπως και ο δικός μας εδώ ο Γιώργος ο Μαραγκός, βρίσκεται και αυτός πλάι-πλάι με τον Αλέξη τον Τσίπρα και προσπαθούν να περισσώσουν κάτι από την προσωπική τους εικόνα, δημιουργώντας ψευδαισθήσεις πολλές φορές και λέγοντας αυτά τα οποία εκτομίζουν προς τους ανθρώπους που τους παρακολουθούν και αν τα βάλετε κάτω, κυρίες και κύριοι, θα διαπιστώσετε αυτή τη μεγάλη διαφορά λόγων και πράξεων και έργων αυτών των πολιτικών ανδρών. Σαν παράδειγμα χρησιμοποίησα τον Πρωθυπουργό αλλά και τον σημερινό Δήμαρχο της Σύρου Ερμούπολης, τον κύριο Γιώργο Μαραγκό. Και αυτό στέκεται αφορμή η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία υποβίβασε, θα έλεγα, ένα ιστορικό Δημοτικό Συμβούλιο όπως είναι του Δήμου, του άλλοτε ποτέ παλιού Δήμου Ερμουπόλεως, με την μακρόχρονη ιστορία. Το επίπεδο το οποίο βιώσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν τιμά κανέναν μας από όλους όσοι βρίσκονται σήμερα και υπηρετούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου. Ένα ευτελές, θα έλεγα, χαμηλό επίπεδο, το οποίο βέβαια θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως την Δημοτική Αρχή και πάνω απ' όλα τον Γιώργο τον Μαραγκό, τον Δήμαρχο Σύρου Ερμούπολης, ο οποίος θα πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθεί τι, ποιος, τι και τι πρέπει να κάνει για να φτιάξει λίγο το κλίμα. Κύριε Δήμαρχε, λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άνω τελεία, για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο των μικροομολογιούχων, τον κύριο Γιάννη Τσολιά. Καλησπέρα, κύριε Τσολιά, στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Στογγύλη, καλησπέρα σε εσάς, στην Σύρο, καλησπέρα σε όλους τους Κυκλάδες, σε όλο το Αιγαίο, σε όλους τους ανθρώπους ελεύθερους που ακούν αυτήν την εκπομπή. Πήρα τηλέφωνο γιατί έχω και κάτι νεότερο να πω σε σχέση με την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει. Έγινε μια συνάντηση στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως που τελείωσε και ήταν έτσι σε ανώτατο βαθμό αυτή η συνάντηση που έγινε. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση. Αυτό θέλω να καταγράψω και να το πω σε όλους τους ομολογιούχους, γιατί όταν στη συνάντηση αυτή είπαμε ότι αυτό για τη μεταβίβαση που σας είχα πει την προηγούμενη φορά για το φόρο κληρονομιάς
ήταν ουσιαστικά το μόνο πράγμα που είχαν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή κάποιος που έχασε για να μην κουράζει τον κόσμο 100.000 ευρώ θα του δώσουν δώρο 50 ευρώ εάν και εφόσον είναι σε φάση, σε κατάσταση ηλικιακή για να μεταβιβάσει τα ομόλογα. Δηλαδή είναι ανέβουδα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όποιον και να το πει σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα ότι έχουν βάλει στο τραπέζι ότι θα σου κεράσουν τον φόρο κληρονομιάς αν επαναλαμβάνω κάποιος μεταβιβάσει τα ομόλογα, θα νομίσουν πως κάποιος δεν πάει καλά στα μυαλά του. Εγώ είπα και την προηγούμενη φορά ότι εμείς οι λύθοι δεν είμαστε. Αν θέλουν να βρουν λύση για τους ομολογιούχους, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ψήφη, και το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες, αυτό θα είναι να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Από ό,τι πληροφορούμε, κύριε Τσολιά, αυτοί αυτοδιαλύονται σαν κόμμα οι ΑΝΕΛ. Ναι, τέλος πάντων, το τι κάνει ο καθένας μέσα στον Νίκο του είναι δικιά του υπόθεση. Εγώ, όσον αφορά το δικό μας τον Νίκο, αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς είμαστε μια συγκεκριμένη μερίδα στην ελληνική κοινωνία. Το να καθόμαστε και να ακούμε διάφορες φιλολογίες και διάφορα αυτά και να μας δίνουν όχι ψίχουλα, υποψίχουλα. Αυτά δηλαδή που δίνουν είναι βλακίες. Να σου το πω έτσι ομάδα, το καταλάβουν όλοι. Εμείς τάχτη στα μάτια των ομολογιούχων δεν πρόκειται να δώσουμε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μια οποιαδήποτε λύση. Αν η λύση αυτή δεν είναι καθαρή και εξάστερη, δεν πρόκειται να δουν ούτε με κι άλλοι την ψήφο από τους ομολογιούχους και η ψήφη μας είναι πολύ. Και μιλάω έτσι απλά, χωρίς να χρειάζεται να φωνάξουν από οτιδήποτε, γιατί ο νοό νοήτο. Να κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, κύριε Τσολιά. Σε περίπτωση, παράδειγμα, λέω, που η σημερινή κυβέρνηση δώσει κάποια λύση στο θέμα σας που το αφιβάλλω, γιατί δεν μπορεί να πάρει την έγκριση από τους έξω, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω εγώ, υποθετικά, σας δίνει. Εσείς θα εμπιστευτείτε αυτή την κυβέρνηση, αυτό το κόμμα το οποίο έχετε παρακολουθήσει επί 2 χρόνια. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα γίνει με το δικό μας το θέμα και μετά θα μιλήσω και εγώ πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι τη γνώμη μου. Έχω πάρα την καθαρότητα της άποψής μου. Αλλά τηρώ μια στάση αναμονής γενικότερα, γιατί εκπροσωπώ και ένα σύλλογο αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλων των ανθρώπων του συλλόγου. Γιατί πολλοί περιμένουν, θέλουν να δουν τι θα γίνει με μια κυβερνητική λύση. Άρα είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή αφορά πολλές χιλιάδες κόσμο και δεν θέλω να αποκαταβάλω κανέναν. Πληροφορήθηκα, κύριε Τσολιά, ότι πρόσφατα είχαμε μια δικαστική επιτυχία για κάποιους δανειολήπτες με τα Eurobond κλπ. Με τις τράπεζες. Δικαιώθηκαν δηλαδή παρά την φημολογία ότι. Ομολογιούχο ή δανειολήπτη. Δανειολήπτων, λέω, όσον αφορά σχετίζονται οι τράπεζες. Γιατί και το δικό σας θέμα, στο θέμα το δικό σας, εμπλέκεται όχι μόνο το κράτος, αλλά και τράπεζες. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Σαφώς. Όπως είχα, λέτε, εμπλέκεται αν, οι τράπεζες. Ναι, και νομίζω ότι υπάρχουν νομικές συνέπειες για τα τραπεζικά αυτά ιδρύματα, τα οποία βέβαια ήταν η φωλιά του κούκου, θα έλεγα εγώ, σε πολλές περιπτώσεις, για να γίνει καπνός ένα πολύ μεγάλο σεβαστό ποσών δισεκατομμυρίων ευρώ, όχι μόνο τα δικά σας τα οποία είναι περίπου στα 2, αλλά και άλλων δισεκατομμυρίων που η φωλιά ξεκινούσε από τα τραπεζικά αυτά ιδρύματα, έτσι, και τα διοικητικά του συμβούλια που με πολλούς τρόπους στη συνέχεια το πολιτικό προσωπικό και ιδιαίτερο ο αρχιστράτηγος αυτός που είναι αυτός ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος προσπάθησε να αποενοχοποιήσει στην συνέχεια με διάφορες διατάξεις και νόμους που πέρασαν την Ελληνική Βουλή. Τα οποία αυτά όλα τα ψήφισαν οι εκπρόσωποι δικοί σας και οι δικοί μας, οι Έλληνες βουλευτές, έτσι. Και οι άνθρωποι δεν έχουν κοκκινήσει, δεν έχουν ακόμα τουλάχιστον λογοδοτήσει απέναντι στον ελληνικό λαό. Είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές που απενοχοποίησαν τότε πολλά μέλη διοικητικών συμβουλίων τραπεζών που έχουν γίνει καπνός πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία χρέωσαν μετά σε εσάς, σας τα άκλεψαν. Και σε εμάς όλους τους υπόλοιπους, βέβαια, γιατί σε καθημερινή βάση μας κλέβουν και μας ληστεύουν, θα έλεγα, με πολύ έτσι ξεδιάνθρωπο τρόπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αυτό που περιμένω, και το έχω πει επανειλημμένως από αυτήν την εκπομπή, είναι η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των ομολογιούχων που σχετίζεται και άπτεται με τα ομόλογα που δώσανε στους ομολογιούχους απλόχερα εντός εισαγωγικών τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, να σταθεί στο ύψος της και να βγουν δικαστικές αποφάσεις τέτοιες που να είναι συμβατές με την έννοια του δικαίου. Δεν μπορεί να δικαιώνονται
άλλες κοινωνικές ομάδες σε βάρος των τραπεζών και το δικό μας το ζήτημα που είναι μεγάλο ακαθόδες και έχει να κάνει με το ξεζούμιασμα με μια συγκεκριμένη διαδικασία που τηρήθηκε σε βάρος του τελικού αποταμιευτή να μένει στο απειρόβλητο και να βγαίνουν καθαρές οι τράπεζες. Δυστυχώς εμπλέκεστε στη μεγάλη κομπίνα υπόθεση του περιβόητου PSI, το οποίο είναι μια πολύ πολύ μεγάλη οικονομική υπόθεση, η οποία βέβαια αν και εφόσον δικαιωθείτε άμεσα, αν, που δεν το βλέπω εγώ να δικαιωθείτε άμεσα, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε ένα πολιτικό προσωπικό ή μια κυβέρνηση να δώσει άλλα πλεονεκτήματα σε αυτούς οι οποίοι εθίγησαν από αυτή την οικονομική ληστεία που υπέστη η δική σας τάξη. Απευθείας να δικαιωθείτε αποκλείεται. Σας το λέω εγώ με πάσα ειλικρίνεια. Ξέρετε κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει δικαιωθεί αυστριακός ομολογιούχος. Έχει δικαιωθεί αυστριακός ομολογιούχος στην Αυστρία και το ελληνικό δημόσιο είναι υποχρεωμένο να του καταθέσει αποζημίωση. Αυτό που σας λέω, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Το πιστεύω αυτό, το ξέρω και εγώ, το έχω πληροφορηθεί. Έχει βγει δηλαδή απόφαση τελεσίδικη σε αυστριακό δικαστήριο. Υπάρχουν και άλλες 4-5 περιπτώσεις παρόμοιες. Αυτή που σας λέω είναι η μοναδική. Όχι, απόφαση που πλέον πρέπει το ελληνικό δημόσιο να πάει να την εφησιβάλλει στο ανώτατο δικαστικό ευρωπαϊκό όργανο. Ναι. Δηλαδή έχει βγει τελεσίδικη σε απόφαση υπέρ του αυστριακού ομολογιούχου. Μήπως και εμείς πρέπει να καταλήψουμε την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε αυστριακοί πολίτες, να πάμε σε άλλα δικαστήρια. Εγώ περιμένω οι Έλληνες δικαστές να σταθούν στο ύψος τους και οι εισαγωγές που έχουμε εναντίον των τραπεζικών ιδρυμάτων να βγουν αποφάσεις που πρώτα-πρώτα θα δικαιώνουν την ίδια την ελληνική δικαιοσύνη. Το περιμένω αυτό. Εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Στοκύλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, κύριε. Να είστε καλά, κύριε Τσολιά. Ακούσαμε λοιπόν και την θέση των μικροομολογιούχων. Ένα θέμα βέβαια το οποίο το γνωρίζετε τουλάχιστον οι τηλεθεατές από αυτή εδώ την εκπομπή. Αλλά είναι τόσο πολύ συνδεδεμένο με την περιβόητη περίπτωση του αρχιστρατήγου της πολιτικής τότε εποχής του κυρίου Βενιζέλου, του κυρίου Σαμαρά, τα θυμόσαστε όλα αυτά, και καλό θα είναι να μην λησμονείτε και να τα υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ή στους φίλους σας. Εγώ δεν λέω να τα λέτε κάθε μέρα, αλλά τουλάχιστον να μην τα ξεχνάτε. Δίωξη σε 30 τραπεζίτες πρώην στελέχη της Αγροτικής Τράπεζας για δάνεια που χορήγησαν στην εταιρεία Attikat και σε ιδιώτη παραπέμπονται με βούλευμα του εισαγγελέα Διαφθοράς. 30 τραπεζίτες θα λογοδοτήσουν για κάποια δάνεια, αέρα, θαλασσοδάνεια όπως τα ονομάζουμε, τα οποία βέβαια αυτά όλα τα δάνεια τα οποία αν τα ελέξουν οι εισαγγελείς θα έθελαν 300 και 400 χρόνια για να τα ξεδιαλύνουν. Είναι κάπως δύσκολο πραγματικά να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι γι' αυτό. Με αυτή την ανακοίνωση περί δίωξης σε 30 τραπεζίτες, πρώην στελέχη της Αγροτικής, που βέβαια εκεί να δείτε τι έγινε με την Αγροτική Τράπεζα και μετά κάποιοι πονηροί σαλαμπίκι θα έλεγα της πολιτικής είχαν και διαδραμάτισαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτά τα εγκλήματα τα οικονομικά τα οποία δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος. Έλεγα λοιπόν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να συνεχίσει το αφήγημά του και ότι κερδίσει μάλλον θα εγκλωβιστεί και θα παγιδευτεί και μάλλον θα τον απογοητεύσει, πιστεύω, ο ελληνικός λαός στην συνέχεια με αυτά τα οποία έχει τάξει και έχει υποσχεθεί με τα μεγάλα ψέματα και θα φάει βέβαια την πολιτική καρπαζιά που το αρμόζει για να αντιληφθεί ότι ο Έλληνας δεν έχει μνήμη ούτε βατράχου ούτε φυτού και φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τέτοιους πολιτικούς ψεύτες άνδρες στην πολιτική πυραμίδα της χώρας νομίζω ότι θα είναι πολύ μικρότερο το
ποσοστό αυτού του εκλογικού σώματος που συντηρεί τέτοια φαινόμενα πολιτικών, ψευτών και ανθρώπων οι οποίοι παίζουν ή έπαιξαν με το συμφέρον της χώρας τους και την έχουν οδηγήσει εδώ που την έχουν οδηγήσει απικία για τα επόμενα 50-100 χρόνια. Πιστεύω ότι μια εθνική πατριωτική κυβέρνηση με νέους πολιτικούς και όχι φθαρμένα πολιτικά πρόσωπα, όπως γίνεται μια προσπάθεια, φαντάζομαι την πληροφορήστε με τους πρώην ΠΑΣΟΚ, ΔΣ, ξέρω εγώ, με αυτή την περιβόητη δημοκρατική συμπαράταξη που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, ονομάζεται Δημοκρατική Συμπαράταξη. Τη ευκαιρία να πω ότι το κανάλι και εγώ προσωπικά δεν απαγορεύω κανέναν. Αύριο την ίδια ώρα, 9 η ώρα περίπου, θα είναι ο εκπρόσωπος εδώ στον ομό των Κυκλάδων της προσπάθειας που γίνεται της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο τέος νομάρχης ο Δημήτρης ο Μπάιλας, εδώ στις 9 με 10, να πει τις θέσεις αυτού του νέου πολιτικού φορέα που προσπαθούν να αναδείξουν και την ηγεσία τους με τις εκλογές, τις οποίες περισσότερα βέβαια θα σας τα πει μάλλον ο Δημήτρης ο Μπάιλας σε μια εκπομπή που θα πληροφορήσει τους Κυκλαδίτες και όχι μόνο για τα δρόμενα αυτού του νέου πολιτικού φορέα που ονομάζεται Δημοκρατική Συμπαράταξη. Βέβαια, κύριε Μπάιλα, αν πείτε βέβαια και τι έγινε με το ΠΑΣΟΚ, με το ΑΦΜΗ, με τα χρέη κλπ. Γιατί από ό,τι πληροφορούμε κάτι ετοιμάζουν να τα πνίξουν και να ολοκληρωθεί και να κλείσει το μαγαζί και να χαθούν βέβαια και αυτά τα οφειλόμενα τα οποία είχαν πάρει σαν δάνεια και οφείλονται και έχουν χρεωθεί βέβαια στον ελληνικό λαό. Να το πείτε γι' αυτό. Τέλος πάντων, αύριο 9 με 10, Παρασκευή λοιπόν, 22 του μήνα, θα είναι ο τέος νομάρχης εδώ, στη θέση που κάθομαι, με τα σήματά του και με τον πολιτικό του λόγο, να σας μεταφέρει αυτά τα οποία πρεσβεύει σαν πολιτικό πρόσωπο και σαν νέος φορέας ονομαζόμενη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αύριο λοιπόν στις 9. Ορίστε, για να μην έχεις παράπονο, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ότι δεν σας δίδουμε βήμα ή λόγο. Αυτό βέβαια δεν μπορείτε να μου το χρεώσετε, γιατί πραγματικά δεν ισχύει. Από ό,τι πληροφορούμε, φίλες και φίλοι, έτσι για να συνεχίσουμε την κουβέντα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, θα επισκεφθεί για δεύτερη φορά, σαν άθεος που είναι, έτσι έχει δηλώσει, το Άγιο Όρος. Για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά επίσκεψη έκανε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, το 2014, αν δεν απατώμε, ή το 2015. Βάση περιπτώσει, το 2014, αν θυμάμαι καλά. Ναι, το 2014 προεκλογικά είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος, τον βοήθησε βέβαια η επίσκεψη και μετά από λίγους μήνες πήρε και την πρωθυπουργία της χώρας, αλλά βέβαια στηρίχθηκε και βασίστηκε σε όλα αυτά τα ψέματα τα οποία μας σερβίρισε και εξαπάτησε όχι μόνο εμένα αλλά και πολλούς από εσάς. Αυτοί βέβαια οι οποίοι τον αντιλήφθηκαν έφυγαν και βέβαια ένας εξ αυτών είμαι και εγώ, ο οποίος δεν το κρύβω ότι στις αρχές του 2015 πίστεψα και εγώ ότι μπορούσε κάτι να αλλάξει αυτή τη χώρα βασιζόμενος σε αυτά τα οποία προεκλογικά είχαν πει και ο Τσίπρας και οι επιτελείς του και γενικά όλοι αυτοί οι ψεύτες οι οποίοι ακόμη βρίσκονται 2 χρόνια και στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση διατρανώντας ότι επιτελούν ιερό χρέος για να σώσουν την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση να βγει από το αδιέξοδο, ενώ ξέρουν πολύ καλά οι περισσότεροι από αυτούς ότι είναι μέγα ψέμα και παραμύθι. Αν λοιπόν δεν επέλθουν οι επενδύσεις, αν δεν έρθουν οι επενδύσεις οι περιβόητες, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει βήμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας ή αν δεν γίνει μια παραγωγική ανασυγκρότηση ή ένας καλύτερος σχεδιασμός ανάπτυξης της χώρας και αν δεν μπει σε μια ρότα δημιουργικότητας και παραγωγικότητας, όχι μόνο το ελληνικό δημόσιο, αλλά γενικά όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε και βρισκόμαστε στην χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα, αν δεν τον
νιώσουμε και το προσπαθήσουμε. Περιμένουμε βέβαια την ανάπτυξη. Ποιος θα τη φέρει, πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποιος θα τη φέρει, μήπως, κύριε Σιρμαλένιο, η αύξηση των φόρων ή η αύξηση των εισφορών, των χαρατσιών, η αύξηση των τιμών, μήπως και ταυτόχρονα η πτώση των αμοιβών μισθών και συντάξεων, γιατί υπέρχονται και άλλες μειώσεις στις συντάξεις, καθώς και η ελεγχόμενη ρευστότητα από τους δανειστές, μια και το μικρό παιδί και το μικρότερο παιδί που μπορεί να μας ακούει και να μας παρακολουθεί ξέρει ότι η οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή η αύξηση της παραγωγής, έρχεται μόνο μέσω της αύξησης της ζήτησης, δηλαδή μόνο όταν αυξάνονται τα διαθέσιμα εισοδήματα των πολιτών. Συνεχίζουμε λοιπόν τον φάβολο κύκλο εδώ και χρόνια, συνεχίζουμε με γρηγορότερο ρυθμό το οικονομικό σπιράλ θανάτου, το οποίο έχουν υπογράψει πρόθυμες κυβερνήσεις και κυβερνήτες, πρωθυπουργοί, ξεκινώντας από τον τότε Γιώργο Παπανδρέου, τον επόμενο Σαμαρά, τον Παπαδήμο, τούτον εδώ τον Τσίπρα, τον ψευτοαριστερή κυβέρνηση, και πάει λέγοντας. Ποια ανάπτυξη μας λένε, δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς θέλουν να πούν με αυτά τα αφηγήματα τα οποία λένε και μας σερβίρουν συνεχώς και καθημερινά. Πασόκ, κόμμα του Πασόκ ή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ή το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι τυχαία παίρνουν τα τρία αυτά κόμματα, δεν είναι και δεν θεωρούνται μνημονιακά κόμματα, αλήθεια κύριοι και κυρίες που μας παρακολουθείτε. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Δεν θεωρούνται μνημονιακά και υπηρέτες όλων αυτών των συμμοριών που οδήγησαν τη χώρα σαν πειραματόζω στη νέα διαχείριση της νέας τάξης πραγμάτων για αυτή τη χώρα. Αρμόζει αυτή η συμπεριφορά των πολιτικών ανδρών και γυναικών εδώ και χρόνια αυτή την οποία βιώνουμε σαν πολίτες? Δεν έχουμε κι εμείς ένα μερίδιο ευθύνης, αλήθεια? Ποιος αλήθεια τους στέλνει εκεί που τους στέλνει, είτε να γίνει δήμαρχος ο Γιώργος ο Μαραγκός, είτε να γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης ο Τσίπρας, είτε ο Χ είτε ο Ψ. Άρα είμαστε συνυπεύθυνοι και εμείς. Κρατήστε το. Πρόσφατα είχαμε και την περιβόητη ανακατοσούρα όσον αφορά την μεγάλη αυτή επένδυση στις Κουριές, με την Ελντοράντο, με την κυβέρνηση και με τον τρόπο τον οποίο διαχειρίστηκαν. Μετά στη συνέχεια δόθηκαν κάποιες άδειες εξόρυξης σε αυτή την πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Από ό,τι πληροφορούμε έχουν προσφύγει στον τρόπο επίλυσης των διαφορών στην διαιτησία. Μάλλον ως φρίζομαι, κυρίες και κύριοι, έτσι για να το πω και για να υπάρχει και γραμμένο, μια πολύ μεγάλη κομπίνα δισεκατομμυρίων που κρύβεται μεταξύ της συνεργασίας της κυβέρνησης με την συγκεκριμένη εταιρεία αυτή. Μάλλον υπάρχει οσμή κομπίνας πολλών δισεκατομμυρίων με την συγκεκριμένη, θα έλεγα, ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης και με την περιβόητη αυτή πολυεθνική μεγάλη εταιρεία Ελντοράντο. Δεν χρειάζεται και πολύ γνώση για να καταλάβεις πως, σε λίγο θα σου πω εγώ, ομιλώ και με τον σκηνοθέτη μου, ποιος βρίσκεται, θα σου πω, θα σε ενημερώσω, Ρωμανέ. Σε αυτού του λοιπόν, έτσι για να λέμε και κάποια ζητήματα τα οποία κρύβουν ή αν θέλετε υπάρχουν αθέατες πλευρές ζητημάτων, όπως μιλούσα και με τον κύριο Τσολιά, ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ποτέ άμεσα θα δικαιωθεί κανείς μικρομολογιούχος, γιατί εμπλέκεται στο μεγάλη κομπίνα αυτή του PSI, του περιβόητου PSI, που υπάρχουν πολλοί υποστηριχτές ότι έσωσαν από τη χρεοκοπία την Ελλάδα οδηγούμενοι στο PSI. Η αλήθεια είναι άλλη. Απόψη μου, και τεκμηριώνω ανά πάσα στιγμή, ότι ήταν μια πολύ μεγάλη κομπίνα που βρέθηκε και ευκαιρία για να θησαυρίσουν και κάποιοι γηπαετοί που βρίσκονται και εντός της χώρας και εκτός της χώρας. Και αν δεν είναι έτσι, ας βρεθεί ο αρχιστράτηγος της πολιτικής, ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, να μας πει αυτά τα αφηγήματα τα οποία ξέρει πολύ καλά. Εύγλωτος είναι, πολυμαθής και καλός ομιλητής.
για να υπερασπιστεί και να συνεχίζεται να υπερασπίζεται τον εαυτό του και την πολιτική του, η οποία δυστυχώς θυματοποίησε πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες στο βωμό ποιας εξυπηρέτησης, φαντάζεστε. Άμα το πιάσετε όλο αυτό το κουβάρι από την αρχή, θα αντιληφθείτε από την ημέρα του Καστελόριζου, ακολουθήστε την διαδρομή και θα δείτε όλους αυτούς τους θεομπαίχτες πολιτικούς, υπουργούς, οικονομικών και πάει λέγοντας, το παραμύθι και τον τρόπο που χρησιμοποίησαν για να οδηγήσουν εδώ που έχουμε οδηγηθεί και βέβαια με την σημερινή κυβέρνηση μην έχετε αυταπάτες ότι θα βγείτε ή θα βγούμε από τα μνημόνια, το ξέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτές τις εντολές παίρνει, αυτά λέει για να περισσώσει, βλέποντας βέβαια και την ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού του υπολείπου που ακολουθεί και βρίσκεται στον προθάλαμο των ρόλων εξουσίας που θέλουν να αναλάβουν. Υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Θέλω να έρθω, κυρίες κύριοι, στο ζήτημα των συνταξιούχων που αναμένονται και άλλες περικοπές. Είναι πρώτο μπυλόν. Ας διαβάσω από την ΕΝΙΠΕΚ και ας πάρει ο σκηνοθέτης μου και τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, άγριο τσεκούρι στις νέες συντάξεις και τη νέα με διαδοχική ασφάλιση που ακολουθεί. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 υπεγράφει από τον αρμόδιο Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριο Πετρόπουλο, η πολυαναμενόμενη εγκύκλειος εφαρμογής του άρθρου 19 του νόμου 4387 του 2016, που αφορά στη διαδοχική ασφάλιση, τις περιπτώσεις δηλαδή κατά τις οποίες οι υποψήφοι συνταξιούχοι έχουν διατελέσει την ασφάλιση δύο ή περισσότερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως πρώτης εφαρμογής του περιβόητου νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή του νόμου 4387 του 2016. Η εγκύκλειος είναι εξαιρετικά σημαντική και δίνει τη δυνατότητα να εκδοθούν χιλιάδες συντάξεις που εκκρεμούν από τη δημοσίευση του νόμου 4387, δηλαδή από τις 13 Μαΐου του 2016. Η εγκύκλειος θέτει νέους κανόνες θεμελίωσης με ορισμένα παράθυρα για χαμηλότερα όρια ηλικίας, κυρίως για όσους είχαν ΙΚΑ και συνέχισαν την ασφάλιση στον ΟΑΕ, μητέρες ανηλίκων δηλαδή, θεσπίζει την έκδοση διπλού εφάπαξ αν υπάρχουν εισφορές σε δύο ή περισσότερα ταμεία πρόνοιας και καθιερώνει ευνοϊκότερη την έκδοση επικουρικής σύνταξης από τη στιγμή που θα βγει η κύρια σύνταξη με ευνοϊκότερα όρια συνταξιοδότησης. Επίσης προβλέπει τη χρήση του χρόνου παράλληλης ασφάλισης κατά την επιλογή του ασφαλισμένου ώστε να κρατήσει το χρόνο και τις εισφορές που τον συμφέρουν, ενώ καταργεί το δικαίωμα αποποίησης του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που υπήρχε στην παλιά διαδοχική του νόμου 3232 του 2004 και διευκόλυνε τους ασφαλισμένους στο να θεμελιώνουν νωρίτερα το δικαίωμα συνταξιοδότησης αν το τελευταίο του ταμείο ήταν ΙΚΑ, δημόσιο ή και ΔΕΚΟ. Υπάρχει όμως μια σημαντική παράμετρος που αναμένεται να οδηγήσει σε μεγάλο τσεκούρι στις νέες συντάξεις που θα εκδίδονται τα επόμενα έτη. Δεν έχουμε. Ζητώ συγγνώμη κυρίες και κύριοι, μήπως έχει βγει από το ρεύμα το τηλέφωνο και δεν έχουμε. Το σταθερό δεν έχει καθόλου. Από τη συσκευή τη σταθερή χωρίς την κινητή αυτή. Κλείστο. Υπάρχει όμως, όπως σας έλεγα κυρίες και κύριοι, μια σημαντική παράμετρος που αναμένεται να οδηγήσει σε μεγάλο τσεκούρι στις νέες συντάξεις που θα εκδίδονται τα επόμενα έτη. Η λογική της νέας εγκυκλίου είναι ότι ο χρόνος αντιμετωπίζεται ενιαία και συνεπώς ο υπολογισμός γίνεται όχι με τμηματική συμμετοχή εκάστου φορέα με βάση τις συντάξεις αποδοχές και το χρόνο ασφάλισης, αλλά με βάση τις αποδοχές ή τα εισοδήματα από το έτος 2002 μέχρι και την ημερομηνία συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου. Η μεγάλη παγίδα κρύβεται αφενός στο γεγονός ότι προϊόντος του χρόνου ο μέσος όρος των αποδοχών εισοδημάτων θα μειώνεται λόγω της καταβαράθρωσης των μισθών εισοδημάτων, κυρίως από το 2008 και εφεξής, και αφετέρου στο ότι το μεγάλο τσεκούρι θα έρχεται λόγω των μειωμένων ποσοστών
αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387 του 2016. Ας σημειωθεί επίσης ότι η ενιαία αντιμετώπιση του χρόνου θα στερήσει από αρκετούς ασφαλισμένους τις υψηλές αποδοχές που υπήρχαν πριν από το 2002, περίοδο κατά την οποία οι μισθοί βρίσκονταν σε σαφώς καλύτερο επίπεδο με βάση και την αναπροσαρμογή τους από τους δείκτες αναπροσαρμογής που προβλεπόνταν παραδείγματος χάρη στο ΙΚΑ. Εξάλλου, αρκετοί εργαζόμενοι ήταν ωφελημένοι όταν οι αποδοχές ήταν υψηλές μέσω της συνεισφοράς της τμηματικής συμμετοχής του αντίστοιχου φόρου ΦΚΑ. Ο μέσος μισθός στην περίοδο της κρίσης μειώθηκε περίπου κατά 180 ευρώ, ενώ αν το νούμερο αυτό δεν μοιάζει τρομακτικό, ας αναλογιστεί κανείς τις συντάξεις θα πάρει το 54% των νεοελλήνων που συνάπτυσε βάσης ελαστικής απασχόλησης με αποδοχές της τάξης των 300 ευρώ, ακόμα και αν εργαστεί για 40 έτη, είτε έχει ένα είτε περισσότερα ταμεία. Είναι λοιπόν μαθηματικά βέβαιο ότι με την εφαρμογή των μνημονίων ή κάθε άλλου καθεστώτος επιτροπίας οδηγούμαστε σε συντάξεις πείνας έως το 2060. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Άμα δεν σας τα λέει ο Πρωθυπουργός ή οι Υπουργοί του, ξέρετε τα αφηγήματα αυτών των περίεργων, πονηρών, ψευτών πολιτικών. Μόνη λύση είναι η αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων με ένα γενναίο πακέτο επαναρτίωσης των αποθεματικών των ταμείων στη βάση ενός κοινωνικού προγράμματος που θα οδηγεί σε αξιοπρεπείς μισθούς και άρα σε αξιοπρεπείς συντάξεις. Η ΕΝΙΠΕΚ καλεί την κυβέρνηση να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους του μνημονίου και να θέσει τις βάσεις της επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, σεβόμενοι τον εργαζόμενο λαό και αφουγκρασμένοι ότι οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι έχουν εξαθλειωθεί. Η αλλαγή των πολιτικών της λιτότητας είναι επιβεβλημένη. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη, αγαπητέ Κομινέ, καλησπερίζω την όμορφη σύρα της Κυκλάδες. Μόλις διάβασα το δελτίο τύπου με το άγριο τσεκούρι στις νέες συντάξεις, 21 το χθεσινό, το οποίο βγήκε. Για τις διαδοχικές συντάξεις. Για τις διαδοχικές συντάξεις. Βγήκανε τρεις εγκύκλοι, υπάρχει κόσμο. Σήμερα με πήρανε και δύο συμπολίτες σας από κάτω. Βγήκανε τρεις σημαντικές εγκύκλοι, μία για τη διαδοχική ασφάλιση, η άλλη για την παρακράτηση του 60% σε όσους συνταξιοδοτούμενους απασχολούνται και η τρίτη εγκύκλιος αναφέρεται στην διακρατική σύνταξη όταν κάποιος έχει δουλέψει Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, ναι, και Ελλάδα και θα πάρει και μπαίνει σύνταξη και από τις δύο ένομες τάξεις. Έτσι λοιπόν είναι τρεις εγκύκλοι πολύ σημαντικές διότι ενδιαφέρουν αγαπητέ Κομινέ πολύ κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε, εάν δεν αλλάξουν οι όροι και τα μνημόνια αυτά τα οποία έχουν υπογραφεί και με τους συγκεκριμένους νόμους, θα πάμε σε μια τσεκουριά άγρια των συντάξεων μέχρι το 2060. Μα είναι τελειωμένο από τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου και απορώ ο λαός μας ή δεν θέλει να ενημερωθεί ή δεν μπορεί να καταλάβει πού έχει μπλέξει. Ότι και τα πέντε κόμματα του μνημονιακού τόξου έχουν ταχθεί με το ότι ψήφισαν στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους και βεβαίως τον περιορισμό του κράτους σε ένα πυρήνα στήριξης μόνο των πολύ φτωχών ανθρώπων. Άρα λοιπόν και η σύνταξη και ο μισθός και η υγεία και τα νοσοκομεία θα υπηρετούν σύμφωνα με τις υπογραφές που έχουν βάλει και οι πέντε ηγέτες του μνημονιακού τόξου θα υπηρετούν τις ανάγκες του χρέους και του δανεισμού. Άρα είναι μια απαράδεκτη και ανέτοιμη πολιτική που παίχτηκε σε βάρος του λαού μας διότι οι υπεύθυνοι πολιτικοί έστειλαν το λογαριασμό στο λαό. Υπεσχέθηκαν στους δανειστές ότι έχουν λαό ικανό να εξεπληρώσει τα δικά τους χρέη. Ως εκ τούτου λοιπόν βλέπουμε ότι και οι επόμενες κυβερνήσεις που
από ό,τι φημολογείται θα δημιουργηθούν, κύριε Μητρόπουλε, νομίζω ότι δεν θα έχουν την ικανότητα ή αν θέλετε την πολιτική οριμότητα. Όχι, και δεν μπορούν, κομινέ, ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να μειώσει τον ένφια. Άλλωστε τον ψήφισε τον ένφια όπως ισχύει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, διότι είναι ρύθμιση του τρίτου μνημονίου το οποίο ψήφισε. Άρα τίποτε δεν μπορεί να περιορίσει τους δημοσιονομικούς στόχους όπως έχουν τεθεί με το τρίτο μνημόνιο. Άρα δεν πρέπει ο λαός να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση. Βέβαια, αν απολύσει 100.000 δημοσίους υπαλλήλους και αντιστοίχως με τα χρήματα που τα εξασφαλίσει θα επιδοτήσει ή θα περιορίσει τη φορολογία των επιχειρηματιών, αυτό μπορεί να το κάνει. Μάλιστα. Και πώς συμβιβάστηκε ένας αριστερός υποτίθεται πρωθυπουργός, όπως θέλει να λέγεται ο κύριος Τσίπρας? Δηλαδή τι ακολούθησε, ότι οι συμβιβασμοί που μπορεί να κάνει είναι στοιχείο μιας επαναστατικής τακτικής στο μυαλό του? Θεωρώ ότι το φύγεται τον πυρήνα της απόλυτης υποτέλειας και του βατερλό της διαπραγμάτευσης που έκανε η σημερινή κυβέρνηση το Φλεβάρι του 2015 και τον Ιούλιο του 2015. Θεωρώ ότι το αναλύουμε και στο νέο μας βιβλίο, το οποίο βγαίνει από μέρα σε μέρα. Θεωρώ ότι εξυπαρχής υπήρχε στο μυαλό των ηγετών της Κουμουντούρου ότι θα προσποιηθούμε ότι θα πάμε για σύγκρουση, αλλά τελικά στο μανίκι είχανε την απόλυτη συνθηκολόγηση και τον απόλυτο σύμβασμο. Θα πρέπει λοιπόν, φαντάζομαι, κύριε Μητρόπουλε, γιατί τα λέμε και τακτικά και εκτός εκπομπής, το γνωρίζουν βέβαια και οι τηλεθεατές μας τη σχέση την οποία έχουμε, θα πρέπει να προσφέρουμε ακόμα πολλά περισσότερα στην ενημέρωση των πολιτών, η οποία παρτίζει βέβαια και ένα εκλογικό σώμα, για να έχουν και την δυνατότητα όταν θα κληθούν και όποτε κληθούν να έχουν και εναλλακτικές λύσεις επιλογής πολιτικών προσώπων που να υπηρετήσουν ή αν θέλετε να προσπαθήσουν να υπηρετήσουν, να το βάλω και έτσι σε αυτή την διάσταση, και να βγάλουν από αυτά τα διέξοδα τα οποία έχουν προσυπογράψει και έχουν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να είναι σίγουροι οι πολίτες, οι περήφανοι πολίτες για τον Κυκλάδων, όλοι οι συμπατριώτες μας, ότι από τις ηγεσίες των 5 μνημονιακών κομμάτων, αφού έχουν υποταγεί και προσκυνήσει τους δανειστές, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε σημαντικό και υπερβατικό. Άρα μένει και είναι ευθύνη αυτών που αντιμαχόμαστε αυτό το σχέδιο απικιοποίησης της δύναμης της χώρας, να προτείνουμε ένα ρεαλιστικό, υπερβατικό, πατριωτικό, προοδευτικό πρόγραμμα να σώσουμε τον κόσμο, διότι δεν ξέρει ο λαός μας ότι για 100 χρόνια θα πληρώνει ένφια και θα ξεπληρώνει το χρέος, τα δάνεια του Καραμαλή, του Σαμαρά, του Σιμίτη, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα. Πρέπει ο λαός όμως με ψυχραιμία και σεμνότητα να ενημερωθεί, διότι θεωρεί, και εγώ μιλάω με απλό κόσμο, θεωρεί ότι κάτι μπορεί να έλθει ή από τους επόμενους του μνημονιακού τόξου ή από τη μνημονιακή κεντροαριστερά ή από τη σημερινή κυβέρνηση. Κάτι που πρέπει να πιστεί ο λαός ότι πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Μητρόπουλε. Ακούσαμε και το σχόλιο του κυρίου Μητρόπουλου. Έχουμε στην διάθεσή μας ακόμα 4-5 λεπτά. Να πάμε λίγο στο ναυάγιο της Σαλαμίνας. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, όχι για τον τρόπο που χειρίστηκε το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουμε και τις διακοπές. Έχει πρόβλημα στην επιστροφή. Προσπάθησα και εγώ μέσα από εδώ να το βελτιώσω, σκηνοθέτα μου. Έλεγα λοιπόν ότι δεν στέκομαι στον τρόπο που χειρίστηκε το αρμόδιο Υπουργείο όλη αυτή την περιπέτεια, τραγωδία της οικολογικής καταστροφής του όργου Σαρωνικού. Μου κάνει έτσι εντύπωση μια επιστολή βόμβα που έστειλε ένας έμπειρος πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού, το τι μπορεί
να είναι αυτή η περίπτωση το κάτι άλλο. Πώς μεθοδεύουν δηλαδή την βύθιση σαπιοκάραβου με νοθευμένο μαζούτ, αφού έχουν προπολίσει το πραγματικό φορτίο με γνήσιο μαζούτ. Που το βλέπω επικρατέστερο αυτό, γιατί εδώ στη Νέα Δαλματία που την έχουν καταντήσει εδώ και πολλά χρόνια, σαν κράτος εννοώ, έχουν βέβαια μερίδιο ευθύνης και πολλοί, οι οποίοι υποτίθεται υπηρετούν τους νόμους και τις... Και ό,τι είναι απαραίτητο σαν κράτος, είναι γνωστό το σχέδιο. Για ρίξτε μια ματιά εδώ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας το μεταφέρω από το διαδίκτυο. Σε επιστολή του προς ο Χαράλαμπος Λιβαδάς, πλοίαρχος πρώτης τάξεως εμπορικού ναυτικού, με τεράστια εμπειρία στην αφισιπλοεία αλλά και στα ναυτικά ατυχήματα, διερωτάται για τους λόγους που οδήγησαν στην βύθιση του δεξαμενοπλοίου Αγία Ζώνη 2, αναφέροντας ορισμένες λεπτομέρειες που θα προκαλέσουν ανατριχύλα στους αρμόδιους και τις αρχές. Αξιότιμοι κύριοι, αισθάνομαι επιτακτικά την ανάγκη να εκφράσω και εγώ την άποψή μου γύρω από το πλέον μυστήριο κατάλληλους ναυάγιο, αλλά όχι για εμένα. Άκουσα σε τηλεοπτική εκπομπή την απολογητική ομιλία του πλειοκτήτη κυρίου Κουντούρη. Σημείωσα ορισμένα στοιχεία τα οποία μου χτύπησαν έντονα και ως εκ τούτου κατέληξα στο ότι λείπουν κάποιοι κρίκοι από το ιστορικό του πλειοκτήτη, αν και θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον αν άκουγα τον πρώτο μηχανικό του πλοίου να μας έλεγε κάτω από ποιες συνθήκες βούλιαξε το συγκεκριμένο πλοίο. Σκοπός αυτής της παρέμβασής μου είναι να βοηθήσω με την εμπειρία μου τις ανακριτικές αρχές στο δύσκολο τους έργο, έτσι ώστε να ρίξω άπλετο φως κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε να βουλιάξει το πλοίο στα καλά καθούμενα στο αγκυροβόλιο. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί το γεγονός αυτό ως ατύχημα. Με απασχολεί μόνον η περίπτωση αν θα μπορούσε να υπάρχει δολιοφθορά από κάποιους, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να είχαν σοβαρό κίνητρο και μεγάλο κέρδος, διότι αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο συστατικά, δεν υπάρχει και έγκλημα. Ας να ανοίξει λίγο. Άκουσα τον πλειοκτήτη να λέει κλαίγοντας ότι το πλοίο δεν ήταν ασφαλισμένο και γι' αυτό καταστράφηκε, υπονοώντας ότι δεν θα εισπράξει την ασφάλεια του πλοίου. Αυτό εγώ προσωπικά το θεώρησα μεγάλη υποκρισία εκ μέρους του πλειοκτήτη, διότι περίμενα ότι στην συνέχεια θα μας έλεγε και κάτι άλλο πολύ πιο ενδιαφέρον για την ανάκριση από το ότι το πλοίο ήταν ανασφάλιστο, δηλαδή θα προτιμούσα να μας έλεγε αν το φορτίο ήταν ασφαλισμένο και σε ποιους ασφαλιστές. Και επιπρόσθετα, όχι με μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια, και σε ποιο κλαμπ ήταν ασφαλισμένος και ως προς τι ήταν ασφαλισμένος. Την υπόθεση αυτή θα την διαχωρίσω σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα αφορά το σενάριο της κομπίνας, δηλαδή το εξαιρετικά μεγάλο κίνητρο με το επίσης εξαιρετικά μεγάλο κέρδος. Και το δεύτερο μέρος αφορά τον τρόπο καταβύθισης του πλοίου. Βάσει τον ανωτέρω θα σας παρομοιάσω την κομπίνα ως μια ληστεία τράπεζας με ένα αυτοκίνητο κάποιας αξίας. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι λίστεψαν την τράπεζα και σήκωσαν 5 εκατομμύρια ευρώ ότι θα δίσταζαν να έκαιγαν το αυτοκίνητο προκειμένου να εξαλείψουν τα στοιχεία? Επομένως, η αξία του πλοίου ήταν αμελητέα συγκριτικά με το φορτίο του πλοίου και έτσι αποδεικνύεται ότι το κίνητρο υπάρχει και είναι η αξία του φορτίου, η οποία είναι σκέτο χρυσάφι. Και τότε τίθεται το ερώτημα. Καλά, αφού το φορτίο έφυγε και πήγε στην θάλασσα και βρώμησε και τις ακτές, πώς θα κέρδιζαν λεφτά από αυτό? Απάντηση. Το φορτίο πουλήθηκε κρυφώς και πιθανόν μεταφορτώθηκε σε άλλο πλοίο μάνα πριν το πλοίο αγκυροβολήσει στην Σαλαμίνα. Έτσι λοιπόν πίστευαν ότι στα αμπάρια του πλοίου βρισκόταν φορτίο πετρελαίου, ενώ στην πραγματικότητα τα αμπάρια του πλοίου ήταν φορτωμένα με 2.500 τόνους μετρικούς θαλασσινό νερό, αναμεμειγμένο με 100 τόνους περίπου φορτίου πετρελαίου. Ενώ το πραγματικό φορτίο είχε κάνει φτερά και ήταν στις τσέπες αυτών οι οποίοι έστησαν την κομπίνα, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Στις περιπτώσεις αυτές συνήθως απομακρύνονται όλοι από το πλοίο.
πλοίαρχος, πρώτος μηχανικός και δεύτερος μηχανικός, προκειμένου να μην έχουν ευθύνη. Έτσι στο πλοίο παρέμειναν οι πλέον έμπιστοι, ένας ή δύο άτομα, οι οποίοι ύστερα από υποδείξεις των πρώτων ή δεύτερων μηχανικών ή οποιοδήποτε άλλον γνώριζαν την διαδικασία αυτή, οι οποίοι ενημερώθηκαν ποιες είναι οι συγκεκριμένες αυτές τρόφιγγες, βάρδουλες, οι οποίες συγκοινωνούν απευθείας την θάλασσα τόσο με το μηχανοστάσιο όσο και με τα αμπάρια του πλοίου. Από εκεί και ύστερα η καταβύθιση του πλοίου ήταν δεδομένη. Δηλαδή πριν αρχίσει το τελευταίο στάδιο της καταβύθισης του πλοίου είχαν προηγηθεί οι εξής εργασίες. Γέμισαν όλα τα διπίθμενα του πλοίου με θάλασσα. Γέμισαν όλα τα αμπάρια του πλοίου με νερό, τόσο αυτά που είχαν υπολείμματα φορτίου, όσον και αυτά τα οποία δεν είχαν φορτίο, επιπρόσθετα είχαν γεμίσει και όλες τις δεξαμενές έρματος με θαλασσινό νερό. Οι ενέργειες αυτές θα είχαν σαν αποτέλεσμα να εξαντλήσουν την μεταφορική ικανότητα του πλοίου σε βάρος και το πλοίο πλέον να επιπλέει μόνον βασιζόμενο στην εφεδρική ευστάθεια του πλοίου, η οποία προερχόταν από τις καμπίνες του πλοίου, αίθουσες ενδιέθησης, κυρίως όμως από το μηχανοστάσιο του πλοίου. Έτσι το πλοίο περίμενε τη χαριστική βολή, η οποία ήταν να συγκοινωνήσουν την θάλασσα με το μηχανοστάσιο. Την κίνηση αυτή την έκαναν τουλάχιστον μία ώρα πριν ειδοποιήσουν ότι το πλοίο βυθίζεται, έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος έως τη στιγμή της καταβύθισής του, από τη στιγμή που θα ειδοποιούσαν τις αρχές μέχρι και τη στιγμή της τελικής βύθισης του πλοίου. Μετά τιμής, πλοίαρχος Α' τάξεως εμπορικού ναυτικού Λιβαδάς Χαραλάμπος. Ωραίο σενάριο, κύριε αναγκριτική υπάλληλοι του λιμενικού, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Σαντορινιέ, έχετε πάθει, θα έλεγα, αυτά τα οποία δεν μπορούσατε να φανταστείτε με την περίπτωση τη συγκεκριμένη, η οποία βέβαια είναι ένα μικρό ψήγμα, θα έλεγα, της καθημερινότητας, της λαθρεμπορίας, της άρπαχτης, της, να μην πω, κατάστασης που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια η πολιτική ευθύνη όλων και των προηγουμένων είναι τεράστια σε τέτοιες δουλειές, οι οποίες θησαυρίζουν πολλοί, πολλοί οι οποίοι είναι αναμειγμένοι με αυτές όλες τις κομπίνες, και αυτά βέβαια συμβαίνουν όταν ένα κράτος καταντά να είναι μπανανία, όπως είναι και η δική μας χώρα. Κράτος υπάρχει, για πες το, αν υπάρχει, αν μου το πείτε. Ξέφραγο αμπέλι έχει γίνει. Και βέβαια με τις μνημονιακές διρεκτίβες και προσπάθειες έχει αποστολίσει και ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, γιατί βέβαια δεν έχει και το χρόνο, γιατί ταλαιπωρείται με την βάσανο της καθημερινότητας πώς θα επιβιώσει, και πολλά από αυτά τα οποία συντελούνται δεν απασχολούν και πολλούς από εμάς, οι οποίοι έχουμε άλλα προβλήματα να επιλύσουμε. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω, κυρίες κύριοι, ότι σήμερα είχα την ευκαιρία να κάνω και μια έκτακτη τηλεοπτική εκπομπή παρουσίαση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Πρόκειται για μια εταιρεία προστασίας ανηλίκων Σύρου. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή, η οποία όσον ούπο θα ανακοινωθεί πότε θα μεταδοθεί από την τηλεοπτική συχνότητα του σταθμού μας. Εταιρεία προστασίας ανηλίκων Σύρου, διεπιστημονικές ομάδες. Είχα την χαρά και την τύχη να μιλήσω με πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της εταιρείας προστασίας ανηλίκων, που διαδραματίζουν, θα έλεγα, ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία της Σύρου αλλά και της περιοχής μας. Θα δείτε τρέιλερ πότε θα μεταδοθεί η συγκεκριμένη εκπομπή παρουσίαση αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ να είστε υγιείς. Να πω ότι, κλείνοντας, ότι θα πρέπει να έχουμε την σοβαρότητα, να έχουμε την υφαλιότητα, να αφήσουμε κατά νου στην άκρη μάλλον τον θυμό και να επικρατήσει η σύνεση και η λογική, και πιστεύω ότι με μια πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία μπορούμε
να αλλάξουμε πολλά αν δηλώσουμε συμμετοχή όλοι οι πολίτες στα δρόμενα, στα διαδραματιζόμενα, στην πολιτική και όχι μόνο σκακέρα της χώρας, αλλά σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Για να αλλάξει η χώρα, πιστεύω, επαναλαμβάνω και πάλι, θα πρέπει η αλλαγή να ξεκινήσει από τις μικρές τοπικές κοινωνίες των νησιών, των τοπικών αυτοδιοικήσεων και θα πρέπει όλοι μαζί να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, έχοντας κατά νου όχι μικρό συμφέροντα ή μικρό ελπίζοντας διάφορα αντίδωρα, γιατί εκεί κάπου χάνεται το παιχνίδι. Ας κοιτάξουμε να αλλάξουμε και εμείς σαν πολίτες. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους και ψυχραιμία και υπομονή. Υπομονή, η Αγία υπομονή μαζί σας. Καλό βράδυ.